Και γι' αυτό ακριβώ θα μα μιλήσει τώρα ο Γιάννη Ευσταθή για το αυριανό ταξίδι του Πρωθυπουργού Στόλων Λονδίνο. Τον ακούσουμε λέει στον Νίκο Χατζη Νικολάου όχι ο, ο, αν, όταν θα γυρίσουν. Δηλαδή, με βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα γυρίσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Θα μα πει γι' αυτό. Αλλά θα ξεκινήσει η μέρα του Πρωθυπουργού με ένα σημαντικό στόχο την προσέλκυση μεγάλων επενδυτών στη χώρα μα. Ο Πρωθυπουργό ο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη θα βρίσκεται αύριο στο Λονδίνο και θα ανοίξει το επενδυτικό συνέδριο που οργανώνει το χρηματιστήριο τη Αθήνα μαζί με τη Μόργαν Στάνλι. Ο Πρωθυπουργό θα έχει ένα ακροατήριο επενδυτών και θα επισημάνει τρία πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχουν επενδυτικέ ευκαιρίε στην Ελλάδα, διότι υπάρχει φορολογική σταθερότητα. Δεύτερον, υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Και τρίτον, οι οικονομικοί δείκτε δείχνουν ότι η Ελλάδα τα πάει καλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με άλλε χώρε, ισχυρέ χώρε, όπω για παράδειγμα η Γαλλία, η οποία αρχίζει να εμφανίζει προβλήματα με το χρέο και τον υψηλό δανεισμό τη. Πάμε και στα γλιτά τώρα. Εδώ τι πρέπει να περιμένουμε. Την τρίτη είναι η συνάντηση με τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό. Ακούσαμε τη βεβαιότητα που εξέφρασε ο κ. Μιτσοτάκη. Δεν ξέρω αν αυτή η βεβαιότητα κρύβει κάτι στη συνάντηση που θα γίνει στην Downing Street. Πάντω, θα πρέπει να πούμε ότι ο κ. Στάρμερ, ο νέο Πρωθυπουργό, έχει μια τελείω διαφορετική στάση σε σχέση με τον προηγούμενο Πρωθυπουργό, τον κ. Ρίση Σούνακ, ο οποίο πέρσι τέτοιε ημέρε είχε ακυρώσει, όπω θα θυμόμαστε, τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, επειδή ο Έλληνα Πρωθυπουργό είχε δηλώσει στο BBC ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα εκλάπησαν και ότι θα πρέπει να γίνει επανένωση, διότι είναι σαν να έχουν κόψει τη μόνα Λίζα στα δύο. Τώρα, ο κ. Στάρμερ έχει πει, έχει διαμηνήσει ότι δεν θα είχε πρόβλημα να υπάρξει μια συμφωνία τη Ελλάδα με το Βρετανικό Μουσείο. Θυμίζει όμω κάτι, το νόμο του 1963, που λέει ότι δεν μπορούν για μόνιμο καιρό να αφαιρεθούν τα εκθέματα από το Βρετανικό Μουσείο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η συζήτηση γίνεται για κάποιο είδους δανεισμό με κρίσιμο σημείο πώς θα παρακαμφθεί το θέμα το της ιδιοκτησία. Γιάννη, θα θέλω να σε ευχαριστήσουμε.